Ρωσία. Οι τυφώνες μας χτυπούν ουκρανικές συστοιχίες και εξαφανίζονται. Σύμφωνα με τους Ρώσους, μετά από μια ομοβροντία πυρών, οι πολλαπλοί εκτοξευτές τύπου Ούραγκαν αλλάζουν αμέσως θέση για να αποφύγουν αντίπεινα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρωσικό κρατικό κανάλι Zvezda, τα πληρώματα των πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων Ούραγκαν της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας καταστρέφουν εχθρικά πυροβόλα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που στάλθηκαν από τη ΣΥΠΑ. Μάλιστα, στο πρόσφατο άρθρο της διαδικτυακής σελίδας του καναλιού, αναφέρθηκε πως έπεσαν ταυτόχρονα ρουκέτες από δύο ρωσικούς εκτοξευτές σε ουκρανική συστοιχεία πυροβολικού. Πρόκειται για μια συστοιχεία πυροβολικού αμερικανικής παραγωγής πυροβόλα M777, γνωστά με την ονομασία Τρία Τσεκούρια. Τα στρατεύματά μας προελάβουν και ο κύριος στόχος μας είναι να καταστρέψουμε το εχθρικό πυροβολικό, φαίνεται πως είπε ο διοικητής της δημιουργίας των Ρώσων σύμφωνα με τη Zvezda. Βάσει του ρωσικού άρθρου, η νίκη στις μονομαχίες είναι το κλειδί στην επιτυχημένη προέλαση όλων των ρωσικών μονάδων. Οι Ρώσοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν το πάνω χέρι στις μάχες, μιας και έχουν στην διάθεσή τους επαρκή εναέριο εξοπλισμό αναγνώρισης μαζί με ικανό και γρήγορο πλήρωμα. Αυτό τουλάχιστον δηλώνει το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι Ουκρανοί προσπαθούν συνεχώς να ανιχνεύσουν το ρωσικό πυροβολικό, γι' αυτό τα συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυράβλων του Κρεμλίνου αλλάζουν θέση ασταμάτητα. Οι εκτοξευτές δεν μένουν στο ίδιο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι εχθρικά drones μπορεί να τους εντοπίσουν. Για να δούμε όμως ποιοι είναι αυτοί οι εκτοξευτές τυφώνες. Οι πολλαπλοί εκτοξευτές Ούραγκαν, Ούραγκαν σημαίνει τυφώνας, σύμφωνα με τη Zvezda, γνωρίζουν πολύ καλά πως είναι στόχος προτεραιότητας των Ουκρανών. Γι' αυτό και το πλήρωμα σπέβδει να εγκαταλείψει τη θέση πυρός μετά την εκτέλεση βολών προς τους εχθρούς. Χρειάζονται μόλις λίγα λεπτά για να επιτευχθεί αυτό. Ο χειριστής ενός πολλαπλού εκτοξευτή πυράβλων των Ρώσων εξηγεί: «Ο ρόλος μου είναι να στοχεύω το όπλο στην βασική κατεύθυνση των πυρών. Μετά από αυτό, εκτοξεύεται καταιγισμός βλημάτων». Το ρωσικό άρθρο της Zvezda, την οποία στην πραγματικότητα διαχειρίζεται το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, εξού και η κρατική μορφή της, αναφέρει πως ο ήχος μιας ισχυρής ομοβροντίας πυρών ενός τυφώνα καλύπτει απόσταση δεκάδων χιλιόμετρων. Φτάνει στα αυτιά των Ουκρανικών θέσεων πολύ γρήγορα. Μετά από αυτό, αν ο εχθρός καταφέρει να ανακάμψει και προσπαθήσει να χτυπήσει πίσω, τα βλήματά του δεν θα βρουν ποτέ στόχο. Οι ρωσικοί τυφώνες θα εξαφανιστούν ξανά, όσο γρήγορα εμφανίστηκαν. Να προσθέσουμε πως το βεληνικές αυτών των πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων, οι οποίοι κανονικά ονομάζονται BM-27 Ούραγκαν, φτάνει τα 34 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.